Κανέλο. Ναι. Εγώ ξέρεις τι κάνω. Ναι, βόητες. Όχι, αδερφέ. Τη δουλειά κάνω. Τσιτσερώνε. Δηλαδή πουλά τσίρου. Όχι, μωρέ, τι τσίρου, μωρέ. Τσιτσερώνε, τραγωμάνο. Come si dice, io parlo lingua italiana, io parlo tedesco, io parlo tutte della lingua italiana. Signore e signori, vi parliamo dallo stadio olimpico di Roma per trasmettervi la partita di calcio a Roma-Bologna. Ma questa lingua non posso rimanere più a lungo, che è sempre stata della grande romano, epoca napoletano. Io sono calabandiano, hai capisci? Germineasis. Germineasis. Aspetta, signori, perché il Giovanni Mugnai vi parla italiano. Grazie, signori. Come si dice, signor Paolo, di regista. Ma come? Radio Televisione Italiana, stazione della secondo programma, risultati podosferico Toto di calcio. Signore e signori, vi parliamo dallo stadio olimpico di Roma per trasmettervi la partita di calcio a Roma-Bologna. Le squadre sono primo in microno 0-0. Milan Juventus 3-0, Udinese Novara 1-1, Napoli Fiorentina 1-2, Genova Verona 2-2, Torino Taranto Trio Belcanto, Palermo Novara per Milan Saclamara, Venezia Atalanta 3-2, Atalanta la mia, ora mia, Venezia Codogliero 0-0, Tileo De Xero, Marcellino, Panivino, Scatoletta Caturino, e Carosone, Renato, questa Pistolissima Stoparato, Sofia Lore, Babalini, Cinque Pende, Maria Callas, Meneghini, Giovanni, Chiaratini, Gina Lovrizza, Vivere Lolò pericolosamente. Είμαι δηλαδή, παιδιά, εγώ ολόκληρο ζωολογικό κήπο. Μια και μιμούμε πολλού ανθρώπου. Είμαι μιμητικών ζώων και είμαι ζωολογικό κήπο. Και στο πρώτο κλουβί συναντάμε το φαλακρό χιπατζή φούβου. Που όλη τη ζωή λέω ήταν μια επιχείρηση γη μαδιά. Σε παρακαλώ, καλέ μου άνθρωπε. Με έκαψε γειτόνισσα, κακούρια δολοφόνησα. Με έκαψε που να καεί σαν το κεράκι τη λαμπρή. Σε παρακαλώ, καλέ μου άνθρωπε. Αχ, Μανούλα, τι έπαθα πατερούνι μου, μου φάγανε και το μεδούνι μου. Σας παρακαλώ καλέ μου άνθρωποι, καλοί μου άνθρωποι λέω, βοηθήστε το 70 να ξελασπώσουν, γιατί αλλιώς τρελάθηκα. Είμαι ένας τρελός βέγκος που έφυγε από το ζωολογικό κήπο και πήγε στο Λούνα Παρ. Στο παρακάτω κλουβί συναντάμε ένα παράξενο πτηνόν που είναι πολύ γνωστό στο αθηναϊκό κοινό. Για να δω ποιος είναι. Α, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Είναι που μοιάζει με σπίνο, με φλόρο και με τσιμπογιανάκι. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξέρετε ότι γίνομαι μνημολόγος πτηνολόγος. Με συγχωρείτε, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε κυρία μου, αλλά ένα ανδρόγυνο δεν είναι ένα πράγμα, ένα ανδρόγυνο είναι δύο πράγματα. Με συγχωρείτε εγώ και ο Κώστας Χατζηχρήστος, ή μάλλον ο Κώστας και εγώ, ή μάλλον και οι δύο μαζί. Κάναμε ένα ταξιδάκι πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικά απέσιο. Και ο Μέν Κώστας θα συνεχίσει εις Παρισίους, εγώ δεν θα παραμείνω εις Νεάπολη, το είπε και η κυρία Τατιάνα Μαμάκη. Να και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Αυτός δεν είναι σε κλουβί, δεν μοιάζει με πουλί. Αυτός μοιάζει με υδρόγειο σφαίρα. Και λόγω στρογγυλής φαλάκρας μοιάζει με φεγγάρι που βγαίνει την ημέρα. Α, καλώς του Γρηγόρη. Και το έλεγα ρε παιδιά, έτσι και δεν έρθει ο Γρηγόρης, δεν μπορώ να βάλω μπουκιά στο στόμα μου. Α, ο Γρηγόρης, σώπα ρε, όξο ρε, οκ, φύσα το μακέ. Να μα την Παναγία σας λέω, αλήθεια ρε παιδιά. Να μα την Παναγία σας λέω. Να και ένας μπούφος, ωραίο πουλί ο μπούφος. Ίδιος με το Γιάννη Γιονάκη. Για να δω. Α, ο Γιονάκης. Ο Γιονάκης. Ο Γιάννης ο Γιονάκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Έρωκη, κύριε δικαστική κλήτηρες. Το στήθος μας είναι στήτο, το στήθος μας είναι πέτα, το στήθος μας είναι ντούρο. Άρα πιστεύετε, λάτε και πιάστε το. Σε σκάφη ψυχή μου δεν θέλω να σε βλέπω. Ας το διάλογο, παλιό, προχωρώντας φτάνουμε στην λίμνη των Γίκρων. Πάνω στα βατσαλάκια παίζουν δύο παπαγαλάκια. Τον ένα είναι ο Νίκος Σταυρίδης και το άλλο ο Γιώργος Οικονομίδης. Αλλά ο Νίκος Σταυρίδης όμως ράνθησε, έφαγε δηλαδή το Γιώργο Οικονομίδη. Καθότι ο Νίκος Σταυρίδης έχει γίνει γαμψός, έχει γίνει μύτη του σαν τον Παρπαμπιτούση. Έρε θα κλάψουνε μπάντες. Μάλιστα. Θα κλάψουνε μπάντες. Ακούστε το και αγγλέζικα. This κλάψον. Γυρονογέσον μάδερ. Τι κάνεις, Τάσο, κανένα μπράβο. Στο σπίτι καλά. Μπράβο, δόξα σου ο Θεός, πάλι καλά. Πώς πάει. Τα κουμπάμε καλά, στο προπό. Αυτό είναι, βεβαίως. Βεβαίως. Η υπηρεσία του ελληνικού αθλητισμού. Τάσο, μάλιστα. Εντενίτσα αγάπη μου. Βεβαίως. Ρε θα κλάψουμε. Α, να και ένα παιδάκι που διαβάζει το κοντορεβιθούλι. Το πλησιάζω και το ρωτάω. Πώς σε λένε, μωρό μου, του λέω. Νικορίζω. Τι κάνει στον κήπο, του λέω. Παίζω το πετάει μου, λέει. Ο Βουτσάς του λέω, πού είναι, τι κάνει. Έχει πάει να βρει την αγάπη του, την παλιόδρια. Με έχεις δει, εμένα να φέρνω με καλά Μανώλη. Άμα με δεις Μανώλη θα πεις ο Ρενιέ του Μονακό κόντινε. Βερσαλίες Μανώλη,
Ρε σου πάρε τα κορίτσια ρε ψοφάνε για αέρα ρε, για αστέρια ρε, για φεγγαράδα ρε. Ναι, αλλά αστέρια γλυφάδος. Και γιατί αστέρια γλυφάδος, ντεμουαζέλ, και γιατί αστέρια γλυφάδος και όχι φιλοπάπου που είναι και το αστεροσκοπείο ξεπιντού του. Τώρα συνέφιασε ο Παρνασσός βράχη στα καμποχώρια και ο Φούντας επλησίασε σαν τα σκληρά αγόρια. Ακούστε με, θέλω να σας μιλήσω ρε παιδιά. Αν αγαπάτε τα χέρια σας, τα παιδιά σας, το ψωμί σας, το μεροκάματό σας, αφήστε τα λιβάδια του Καλυμπούκα και ελάτε μαζί μου. Πιστέψτε με ρε παιδιά, δεν σας πνίγει το δίκιο σας, ε! Δεν σας πνίγει! Φύγε Στέλλα, θα σε σκοτώσω. Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Καλά ρε Στέλλα, δεν πειράζει. Αν την κάνω τι θέλω την καρδιά μου εγώ. Δεν μου τη γονατίζουν όλες οι στέλες του κόσμου. Στέλλα. Τελειώνοντας το πιπετό μου στον κόσμο των πουλιών, ακούμε μια γνωστή φωνή. Τα άκουσες πολύ, μω, πώς θα το κάνει, του κόσμου την Χρήστος. Και ο κόσμος και την Χρήστος μας έγινε και κουάμις. Κουάμις, παιδί μου, θύμιος, τσεκπίνης, γοήτας, τέκμανς, μακρέ κουάμις. Ο κόσμος και την Χρήστος, τι κάνεις στον κήπο του, λέω Κώστα. Βρίσκω τσιγαλοπούλι, παιδί μου, δεν τα άμαθες, παιδί μου. Έγινε baby sisters. Όχι sisters, του λέω, sitter, baby sitter. Sisters, παιδί μου, sisters, πώς θα το κάνει. Sisters, καθόλου οι γαλοπούλες μου είναι δίδυμες και τουροθαρείς αδερφάτες. Πώς θα το κάνει. Και τώρα, φίλοι μου αγαπημένοι, θα ολοκληρώσω την εμφάνισή μου, την ημιτική μου εμφάνιση, με τη γνώριμη και χαρακτηριστική φωνή του Γιώργου Οικονομίδη. Ο Γιώργος Οικονομίδης πως μιλάει, πως χειρονομεί και γενικά πως κινείται στην πίστα ή στο παλκοσένιγο. Προσέξτε. Αχ, φίλοι μου αγαπημένοι. Φίλοι μου αγαπημένοι, νιάτα μου αγαπημένα. Γεια σας και χαρά σας, ναι. Ας το καλό σου. Φίλοι μου αγαπημένοι, είμαι παρευτυχής που βρίσκομαι και πάλι κοντά σας με εκλεκτό επιτελείο καλλιτεχνών. Φίλοι μου αγαπημένοι, νιάτα μου αγαπημένα. Αγαπημένα μου παιδάκια, ας το καλό σου. Σας πήρω ραδιοφωνικό ραντεβού ή μάλλον τηλεοπτικό ραντεβού από το κανάλι 5, από τον φιλόξενο σταθμό της CNN. Φίλοι μου αγαπημένοι, νιάτα μου αγαπημένα, γεια σας και χαρά σας, ναι, ας το καλό σου. Αυτόν τον μαγλαρόστρο για πάρε τη σκοντά να δούμε τι ασυμβαίνει. Τι στήκε ο Γιάννη, για πάμε κοντά. Γιουρούκο, σε λίγο θα έχουμε γάμους, με εννοείς. Σε εννοώ Γιάννη. Εδόξασε ο Θεός που με εννοήσες και μια φορά. Μπράβο παλικάρι μου, είσαι τίμιο παιδί. Ευχαριστώ κύριε. Κοίτα ποιος έρχεται. Εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα. Κοίτα. Καλημέρα σας Δεσποσίδη. Bonjour Marcel. Τι εννοούσε πως δεν μας χαιρέτησε Γιάννη. Κάνω. Πάρε πάει Γιάννη με τη στάδε. Πάρε πάει Γιάννη με τη στάδε. Χαίρετε Γιάννη. Το τραγούδι αυτό θα συμβολίζει την αγάπη μας, Κρινιό. Και ποιος ξέρει, ίσως να μείνει για πάντα στις καρδιές των ανθρώπων. Και με τα σταυρνάκια σου, και με τα σταυρνάκια σου, να χαρείς τα μάτια σου.